Η Μαρόνια δεν είναι ένα απλό μέρος που έχει ψαράκι. Έχει ραντάρ. Τα ραντάρ ψαροπορίας. Αυτό ελέγχει όλο το Αιγαίο. Η Μαρόνια. Είναι δυνατόν να επιτρέπεις καΐκια με δίθεν ψαράδες, και το λέω δίθεν γιατί είναι δίθεν ψαράδες. Τους Έλληνες από εκεί που ήρθανε. Σωστά. Είναι δυνατόν να τους αφήνεις να μπαίνουν από τα τουρκικά χωρικά ύδατα και να φτάνουν στη Θάσο. Τους ξαναστέλνεις από εκεί που ήρθανε. Χρονομετράνε την αντίδραση των Ελλήνων. Mm-hmm. Μπαίνουνε με ταχύπλο, μπαίνουνε δίθεν με ψαράδικο, φτάνουνε μέχρι τα νυχτά της Θάσου και χρονομετράνε πόσο χρόνο θέλουν για να πάνε από τα παράλια της Τουρκίας αυτή στη Θάσο και πόσο θα είναι η ελληνική αντίδραση. Πότε θα εμφανιστούν οι Έλληνες για να τους εκδιώξουν. Μετά από αυτό, πιστεύω ότι επειδή ακουγόμαστε κιόλας όπως ξέρεις, παντού. Τα ξέρουνε. Νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Τα ξέρουνε πολύ καλά. Δεν τολμάνε να αντιδράσουν. Δεν έχουν διαταγές να αντιδράσουν. Ας βγει ένας αρχηγός σώματος, του λιμενικού, του στρατού, οποιοδήποτε, και να πούνε ότι ναι, εμείς έχουμε διαταγές να αντιδράσουμε, αλλά δεν έχουμε τα μέσα. Αυτές οι δικαιολογίες που λένε δεν έχουμε πετρέλαιο και βενζίνη για τα σκάφη μας για να βγούμε να τους εκδιώξουμε, αυτά είναι, να μην πω τώρα τι είναι. Στάθη, να φύγουμε από αυτό. Όμως είναι να διασώσουν ελαφρομετανάστες, τότε βρίσκουν πετρέλαιο και βενζίνα. Στάθη Παπαδόπουλε, να ξεφύγουμε τώρα από αυτό το θέμα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να πάμε στους μουφτίδες. Διάβαζα και ειλικρινά δεν γνωρίζω ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι τοποτηρητής μουφτής Ξάνθης. Τι σημαίνει αυτό? Νέο φασούλι αυτό. Πάμε λίγο πίσω, πάμε λίγο πίσω. Θυμάσαι την τελευταία φορά που συναντήθηκε ο Ερντογάν με τον Τσίπρα? Θέλω να πω ότι όλο το θέμα προετοιμάστηκε για την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών μας. Ναι, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν ήταν η τελευταία φορά. Αυτό της Θράκης. Ναι. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι όχι μόνο είναι επικίνδυνη, αλλά είναι και εθνική μειονότητας, και το λέμε όλη την ευθύνη, να λαμβάνω εγώ την ευθύνη για την εκπομπή σου, γιατί αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι αυτοί, χώρια ότι έχουν κάνει μέχρι τώρα στην επικράτεια, σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι δεν δικαιούνται να παίζουν με τα εθνικά μας θέματα, εδώ τουλάχιστον. Και αυτό δεν είναι λάθος, αυτό πάει για εσκάτη προδοσία. Βλέπεις όμως ότι και η αντιπολίτευση δεν αντιδρά. Δεν θα έπρεπε να είναι μια δυναμική αντίδραση εναντίον όλων αυτών κατά της κυβέρνησης από την αξιωματική αντιπολίτευση? Κοίταξε να δεις, όλοι είναι στο κόλπο. Και όταν λέω είναι στο κόλπο, θα σας πω ότι κατά καιρούς όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους. Να πάω στον Γιώργο Παπανδρέου που όταν ήταν Υπουργός Παιδείας υπέγραψε το 3% των μουσουλμάνων της Θράκης να μπαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις. Δηλαδή είναι 21 παιδιά. Το δικό σου παιδί είναι με 19 και 9 στην 21η θέση, δεν θα μπει στο πανεπιστήμιο, στην ιατρική, στην νομική, οπουδήποτε. Θα χάσει τη χρονιά του, θα πρέπει να ξαναδώσει του χρόνου να φύγει στο εξωτερικό, αλλά θα μπει 3% από αυτά τα 20 παιδιά θα μπουν από τη μειονότητα, έτσι, εδώ της Τράκης. Ενώ μπορούσε να μπουν και αυτά. Μπήκανε μέσα στην αίθουσα, γράψανε το ονοματεπώνυμό τους μόνο, ήταν υποχρεωμένοι να μείνουν την πρώτη ώρα των εξετάσεων μέσα στην αίθουσα, δεν θα βγούνε, δεν θα δώσουν κόλλα. Μετά τη μία ώρα δίνουν το χαρτί, βγαίνουν από την αίθουσα και είναι μέσα στην νομική και στην ιατρική. Δεν έπρεπε λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση, αυτός είναι και ο ρόλος της, ο κύριος Μητσοτάκης, να είναι αυστηρός πάνω σε αυτά τα θέματα. Ναι, με την κυρία τώρα Παγιώνα. Δεν έχει σημασία. Εμείς δεν κοιτάμε. Συγγνώμη, Στάθη, δεν κοιτάζω πώς λέγονται. Κοιτάζω το ρόλο τον οποίο παίζουν εδώ στο ελληνικό κοινοβουλίο. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να σκέφτονται πρώτα τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Από την εκπομπή σου είχαμε πει ότι άρχισαν στενές επαφές του κυρίου Μητσοτάκη με πολιτικούς οι οποίοι είναι προσκυνημένοι στον Προξενείο και στον Ερντογάν. Για να σε ρωτήσω λίγο τώρα. Ο ποτηρητής μουφτής Ξάνθης, είπες αυτό είναι κάτι αυτό καινούργιο. Αυτό που βάλαμε στην Ξάνθη βέβαια. Αυτό, με συγχωρείς λίγο, βάλανε τον Μπιλάλ Καρά Χαλίλ. Ναι, που ξέρει αράβικα, είναι θεολόγος και τα λοιπά. Ναι, αλλά αυτός δεν είχε μηνύσει κάποτε το τουρκικό προξενείο. Το 2012 είχε κάνει μια μήνυση, μια αγωγή εναντίον του τουρκικού προξενείου, ότι παρεμβαίνει στα θέματα της Θράκης και στη Μοφτία Θράκης, στη Μοφτία Ξάνθης και τα λοιπά. Βέβαια, δεν πιστεύω να έχει αλλάξει δηλαδή πλώρη. Ο πιο επικίνδυνος είναι αυτός που διορίστηκε στην Κομωτινή, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είχε υποδεχτεί το γιο του Ερντογάν τότε, αυτός ήταν που είχε ανοίξει τη μοφτήρα και τα τζαμιά
Και το είχε αρνηθεί. Ο Χαλίλ Τζιχάτ. Από το σκάβο. Το είχε αρνηθεί βέβαια, Απόστολε, αλλά τα βίντεο τον είχαν καταγράψει από διπλανές επιχειρήσεις να πηγαίνει να ξεκλειδώνει την πόρτα και να αφήνει τα συνεργεία της Τουρκίας να κάνουν την προπαγάνδα τους μέσα από ναούς από τζαμιά της μειονότητας, στην Κομωτινή. Είναι και καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ο άνθρωπος αυτός είναι αποδεδειγμένα εχθρός της Ελλάδος. Είναι αποδεδειγμένα άνθρωπος του Ερντογάν. Αυτόν διορίσαμε πού, στη Λυκοφωλιά του προξενείου. Στην Κομωτινή. Πού, εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα με τους Τούρκους, στο κέντρο της Κομωτινής. Μάλιστα. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία τώρα συζητάμε και τα ακούει ο κόσμος με έκπληξη, φαντάζομαι, γιατί δεν έχουμε ειδήσει συνήθως από τη Θράκη. Ναι. Και σήμερα να μην τρίβουν τα ματάκια τους, εμείς τους θα λέγαμε ότι στο πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτά, αυτά και αυτά για τη Θράκη. Αυτοί κοιτούσαν βέβαια τον ένθια, να μην πληρώσουν τον ένθια. Ναι, αλλά βάλανε τα χεράκια τους, ρίξανε την ψήφο τους και ξεπουλήσαν την Ελλάδα μαζί με αυτούς. Άρα έχουν στην υπευθυνότητα και όλοι οι Έλληνες που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Διότι εγώ από το Σεπτέμβριο, το εγγόνι μου που θα πάει στο σχολείο, θα πρέπει να διδάσκεται υποχρεωτικά και την τουρκική γλώσσα ως μητρική. Ήξερε... Όπως θα διδάσκεται και ο μουσουλμάνος, μα κάναμε τον κομμάτο Τούρκο. Ήξερε ο κόσμος όλα αυτά, δηλαδή φανταζόσουν ότι θα γινόταν τέτοια πράγματα. Δεν ήξερε, δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα. Όταν τους τα λέγαμε και τα καταγγέλαμε και τα εμφανίζαμε μέσα από τις εφημερίδες και τα κανάλια, υπάρχει άνθρωπος που θα δικαιολογηθεί και θα πει ότι δεν ήξερα τι ψήφιζα. Να μην πας να ψηφίσεις τότε. Και για τη Μακεδονία που λέγανε, και για τη Θράκη που λέγανε ότι θα φέρνεις στην τετραετία μέσα να δώσουμε ελευθερία στη θρησκευτική, ξέρω εγώ, ηγεσία. Τι, πια στην Τουρκία έχεις δει εσύ κανένα μουφτή να εκλέγεται? Να σε ρωτήσω. Έχεις δει αυτή τη στιγμή στην εποχή Ερντογάν οι μουφτίδες να κάνουν κουμάντο όχι μόνο θρησκευτικό αλλά και σε θέματα δικαιοσύνης, να έχει σαρία? Έχεις δει τον Ερντογάν να είναι κάτω από έναν θρησκευτικό ηγέτη? Τους έχει όλους από κάτω. Εμείς γιατί τους βάζουμε από πάνω δηλαδή? Τι προσπαθούμε να προκαλέσουμε στη Θράκη για να καταλάβουμε πού θέλουν να πάνε? Εμείς ξέρουμε πού θέλουν να το πάνε. Ναι. Αλλά να βγουν μπροστά και να μας πούνε, κύριε, το παιχνίδι τελείωσε. Πού θέλουν να το πάνε? Γεια σας. Εντρέπομαι και λυπάμαι, γιατί μέσα στη συγκυβέρνηση υπάρχουν και άνθρωποι στη Θράκη, οι οποίοι μέχρι χτες εμφανίζονταν ως πατριώτες και σήμερα είναι στελέχοι των ΑΝΕΛ. Και ακόμα δεν έχει παραιτηθεί κανείς. Ουδής και με επικεφαλής βέβαια ποιον, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον μέγα πατριώτη και θρακάρχη, τον αντιπρόεδρο της Βουλής τότε, τον Παναγιώτο Σγουρίδη. Παρετήθηκε ο Γιώργος. Πού είστε, κύριε Σγουρίδη? Άκουσε λίγο. Παρετήθηκε ο Γιώργος. Στάθη. Παρετήθηκε ο Γιώργος ο Λαζαρίδης, παρετήθηκε ο κύριος Καμένος. Θα έπρεπε να παρετηθούν και άλλοι σίγουρα. Αλλά δεν αυτό ήθελα να πω. Αλλά δεν παρετήθηκαν Θρακιώτες. Οι Δυτικομακεδόνες έφυγαν από το κόμμα των ΑΝΕΛ. Αλλά δεν παρετήθηκαν οι Θρακιώτες. Έστω και αργά, συγχαρητήρια. Μέχρι χτες το βράδυ έβλεπα την κυρία Ούτση που είναι κομματικός στέλεχος των ΑΝΕΛ στην Ξάνθη, πανηγύριζε την τοποθέτηση του τοποτηρητή μουφτή. Οι άνθρωποι και καλά κάνουν, ο κύριος Συνίκολου και οι υπόλοιποι δύο του Δημοτήτου και της Κομωτινής, καλά κάνουν και προσφεύγουν στη δικαιοσύνη και πιστεύω ότι θα δικαιωθούν, γιατί η δικαιοσύνη, αν δείτε, γι' αυτό πήγαν τοποτηρητές. Τοποτηρητής είναι ο μεταβατικός. Μέχρι να έρθει ο ψευτομουφτής, αυτός δηλαδή που εγκληματούσε τόσα χρόνια, σε εισαγωγικά εγκληματούσε, διότι εμφανιζότανε μαζί με τον Ερντογάν, πήγαινε σε πανηγύρια του Ερντογάν, πήγαινε στην Τουρκία, εμφανιζόταν με τη σημαία της ανεξάρτητης Θράκης. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Και αυτόν τον άνθρωπο τώρα, ο οποίος προσκυνάει τη σημαία της ανεξάρτητης Θράκης, θα τον τοποθετήσει αύριο μουφτή στην Ξάνθη και στην Κομωτινή και στο Δημότικο. Καταλάβατε τι κάνουμε? Πού θέλουν να το πάνε? Που θέλουν να το πάνε, θέλουν να σε πουλήσουν τη Θράκη, Απόστολε. 100% μαθηματική ακρίβεια.